Κόντρα ανάμεσα σε ένστολους και υγειονομικούς έχει ξεσπάσει με φόντο την εγκύκλιο για την μεταφορά ψυχικά ασθενών στα νοσοκομεία, καθώς ένα τόσο λεπτό ζήτημα έχει καταλήξει σε ένα πινκ-πονγκ ευθυνών μεταξύ των δύο πλευρών, με το κεντρικό κράτος να παρακολουθεί ως θεατής της εξελίξης. Μάλιστα, μόλις πριν από λίγες ημέρες, ασθενής που εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται μεταφορά, συνοδευόμενος από την αστυνομία, μεταφέρθηκε στο Παγνί και έπειτα εξαφανίστηκε. Με αυτή την εγκύκλιο θέτει σε κίνδυνο και εμάς τους ίδιους, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές τέτοιες, και από την άλλη επιδιώκει για άλλη μια φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό μεταξύ ομάδες εργαζομένων. Το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου έχει ένα περιπολικό το 8ωρο. Ένα περιπολικό που αστυνομεύεται από δύο αστυνομικούς για όλη την περιφέρεια της Χερσονήσου. Δεν γίνεται αυτό το περιπολικό να λείπει όλο το 8ωρο, να είναι σε ένα νοσοκομείο, να κάνει τον ταξιτζή, να κάνει τον τραυματιοφορέα. Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους διευκρινίζουν πως η εγκύκλειος προβλέπει πως αφού ο ασθενής μεταφερθεί στο νοσοκομείο από την αστυνομία, αποτελεί πλέον ευθύνη των ψυχιάτρων. Το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων τονίζει πως δεν έχει την αρμοδιότητα ταξί ασθενοφόρου, λέγοντας πως είναι αδύνατον να δεσμεύεται για ώρες ένα περιπολικό όχημα που πολλές φορές λόγω της υποστελέχωσης καλείται να καλύψει ένα ολόκληρο δήμο. Ο αστυνομικός δεν έχει καμία δουλειά να περιμένει περισσότερο από 8 ώρες για να έρθει ένας ψυχίατρος, ένας αρμόδιος γιατρός, ένας νοσηλευτής να εξετάσει τον ψυχικά ασθενή. Πρέπει να πηγαίνουμε, να την παραδίδουμε και να φεύγουμε. Εμείς η δουλειά μας είναι να είμαστε έξω στους συμπολίτες μας, να εμπεδώνουμε το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Η εγκύκλειος αναφέρει ρητά ότι ο αστυνομικός που μεταφέρει μια ψυχικά ασθενή ή ένα ψυχικά ασθενή στον άνθρωπό μας, τον παραδίδει στο νοσοκομείο και άμεσα, το τονίζω αυτό, πρέπει να προσέλθει ψυχίατρος, να ελέγξει τον ασθενή, να τον παραλάβει και να αποδεσμευτούν οι αστυνομικοί. Αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να είναι 8 ώρες στο ένα νοσοκομείο, να έχουμε έλλειψη αστυνόμευσης στο Δήμο Χερσονήσου και στην περιοχή της Χερσονήσου γενικότερα. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι αν γινόταν ένα περιστατικό στη Χερσόνησο, πόσα πήγαινε ο αστυνομικός να ελέγξει. Από την άλλη, όμοιροι της κατάστασης και οι υγειονομικοί, οι οποίοι εξηγούν πως η επίμαχη απόφαση του Υφυπουργού θέτει σε κίνδυνο ασθενείς και εργαζομένους των ψυχιατρικών κλινικών, καθώς τέτοιου είδους ασθενείς χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Όπως υποστηρίζουν, ο Γόρδιος Δεσμός θα λυθεί με απαραίτητες δομές αλλά και το ανάλογο εκπαιδευμένο προσωπικό που να μπορεί να διαχειριστεί τέτοια περιστατικά. Η πρόσφατη εγκύκλειος του κυρίου Βαρτζόπουλου σχετικά με τη μεταφορά ψυχιατρικών ασθενών θέτει σε κίνδυνο και τους ασθενείς και τους εργαζόμενους της υγείας, αλλά και τους ένστολους εργαζόμενους. Άρα το πρόβλημα δεν είναι η κυβέρνηση να μεταφέρει τη δικιά της ευθύνη σε δύο ομάδες εργαζομένων που δεν φταίνει κανένας από τους δύο, ούτε ο ασθενής, για αυτά που δημιουργούνται, τα παραλυπόμενα που ήδη υπάρχουν καταγγελίες, ότι αφήνονται οι ασθενείς σύμφωνα με την εγκύκλειο και βεβαίως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα είτε διαφυγής αυτών των ανθρώπων είτε κίνδυνος σε άλλα νοσοκομεία στην Αθήνα, τραυματισμού, ξυλοδαρμού. Με την υποστελέχωση να πλήττει και τους δύο κλάδους, οι ίδιοι καλούνται να υπερβάλλουν των δυνατοτήτων τους με φόντο ένα ευαίσθητο θέμα ψυχικής υγείας.